σήμερα είναι η μέρα κλαδικής απεργίας που έχει κηρύξει το ΣΕΤΕΠΕ. Στον αγώνα από το πρωί έχει ρηχτεί και το επιχειρηστιακό σωματείο των εργαζομένων στο ξενοδοχείο ΔΕΜΕΤ, που περιφρονούν εδώ πέρα την απεργία τους. Τα αιτήματά τους είναι πολλά για αυξήσεις στους μισθούς, για συλλογική σύμβαση εργασίας, για καλύτερες συνθήκες εργασίας, συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Είναι η αρχή η ίδρυση του επιχειρησιακού σωματείου των εργαζομένων στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Έχει γίνει η αρχή ώστε να δώσουμε περισσότερη ανάταση γενικότερα στους ξενοδοχοϋπάλληλους της περιοχής μας, οι οποίοι έχουν χτυπηθεί τόσο και τόσο το τελευταίο διάστημα και με τα προγράμματα συνεργασία και τις αναστολές εργασίας, αλλά και πλέον τώρα με την εντατικοποίηση της εργασίας τους. Καλούμε συνολικότερα τους εργαζόμενους στο ξενοδοχείο ΜΕΤ να συσπηρωθούν και στο κλαδικό συνδικάτο του ΣΕΤΕΠΕ και στο επιχειρησιακό του σωματείο. Καλούμε γενικότερα τους ξενοδοχοϋπάλληλους της Θεσσαλονίκης να δώσουν πνοή στον αγώνα για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, κάνοντας μέρα τις συμβιβασμένες ηγεσίες του εργοδοτικού συνδικαλισμού που υπάρχουν μέσα στην Ομοσπονδία και στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Ο αγώνας θα συνεχιστεί. Έχουμε εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους στο ξενοδοχείο ΜΕΤ, έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Είμαστε εδώ για να περιφρουρήσουμε την απεργία μας, την πρώτη μας κινητοποίηση, μαζί με τη βοήθεια φυσικά πάντα του ΣΕΤΕΠΕ, του Εθνικού Συμβουλίου. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε για καλύτερες συνθήκες εργασίας, νέα επιχειρησιακή σύμβαση, να παλέψουμε για τα δικαιώματά μας, όλα αυτά που καταπατούνται όλο αυτό το διάστημα. Ελπίζουμε να γίνουμε το φάρος για τα υπόλοιπα ξενοδοχεία για να διεκδικήσουν μαζικά τα δικαιώματά τους, διότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε κάτι.